Πριν χιλιάδες χρόνια ζούσε στην Ελλάδα η πιο γνωστή μορφή της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο πιο σοφός δάσκαλος όλων, ο κένταυρος Χήρων. Μισός άνθρωπος, μισός άλογο, κατοικούσε στο πιο μαγικό βουνό της Θεσσαλίας, στο Πήλιο. Εκεί όπου φυτρώνουν μέχρι σήμερα τα πιο σπάνια βότανα του κόσμου. Ήταν αγαπημένος προορισμός των θεών του Ολύμπου, μιας και το δάσος εκεί ήταν ιερό ακόμη και για αυτούς. Το φως και η ενέργεια στο μέρος αυτό έκανε τα λουλούδια να τραγουδούν και τα δέντρα να μιλάνε. Συναντούσες και τα πιο όμορφα και ασυνήθιστα πλάσματα του κόσμου. Ένα βράδυ, στην περίοδο της χρυσής εποχής, ένα πανέμορφο αερικό έλουζε τα μαλλιά του σε μια κρυμμένη πηγή. Ήταν η νύμφη Φιλίρα, κόρη του ωκεανού. Αγαπούσε τόσο πολύ το τρεχούμενο νερό που τραγουδούσε ανέμελη, φωτίζοντας το σώμα της σαν πυγολαμπίδα. Ένιωθε τα πάντα γύρω της, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι την παρακολουθούσε κάποιος πολύ πιο δυνατός από αυτήν. Ο βασιλιάς των Τιτάνων, ο Κρόνος. Μαγεμένος από την ομορφιά της, μεταμορφώθηκε σε άλογο και την πλησίασε. Η νύμφη, ένα πλάσμα θεϊκής καταγωγής, μιλούσε τη γλώσσα των ζώων και έτσι τα δύο πλάσματα ήρθαν πολύ κοντά. Ο Κρόνος, τυφλά ερωτευμένος μαζί της, της χάρισε ένα παιδί και εξαφανίστηκε. Η νύμφη ταράχτηκε τόσο που έχασε τα λογικά της. Όταν η Φιλίρα έφερε στον κόσμο το παιδί αυτό, πόνεσε όσο δεν έχει πονέσει καμία μητέρα. Αυτό που αντίκρισε δεν ήταν ένα συνηθισμένο μωρό, αλλά ένα παιδί που θα διέφερε από όλα τα άλλα. Ένα μωρό μισό άνθρωπος, μισό άλογο. Ένιωθε μεγάλη μοναξιά και ντροπή. Γυρνούσε δυστυχισμένη στα δάση και παρακαλούσε τους θεούς να την απαλλάξουν από τον πόνο που ένιωθε. Οι θεοί την λυπήθηκαν και την μετέτρεψαν σε δέντρο, τη γνωστή μέχρι σήμερα Φλαμουριά. Τα φύλλα της έχουν σχήμα καρδιάς, ο φλοιός του κορμιού της γκριζοπός και έχει άνθη κίτρινα και αρωματικά. Το ξεχωριστό μωρό έμεινε μόνο του στο δάσος. Το κλάμα του παιδιού ήταν τέτοιο που ο Θεός Απόλλωνας έτρεξε να το σώσει. Το αγκάλιασε σαν να είναι δικό του παιδί και του ζέστανε την καρδιά με τη φωνή του. Ο Χήρων μεγάλωσε μαζί του και έμαθε δίπλα του την τέχνη της μουσικής, την τοξοβολία, την ιατρική, αλλά και πώς να βλέπει το μέλλον. Ο Θεός Απόλλωνας ήταν περήφανος για αυτόν και μοιράστηκε σχεδόν τα πάντα μαζί του. Αυτό όμως που τον έκανε πιο πολύ υπερήφανο ήταν ότι κατάφερε να ηρεμήσει το άλογο που είχε μέσα του. Ο Χήρωνας είχε κεντήσει την άγρια φύση του με κλωστή αγάπης. Υπήρχαν πολλοί κένταυροι εκείνη την εποχή, αλλά ήταν γνωστοί για την επιθετικότητα και τη βαρβαρότητά τους. Δεν είχαν συναισθήματα για κανέναν και τους κύριευε το μίσος. Έτρωγαν και κλετούσαν και μόνο μεταξύ τους έκαναν παρέα. Ο Χήρων προσπάθησε να τους πλησιάσει, αλλά αυτοί δεν τον ήθελαν μαζί τους, γιατί ήταν διαφορετικός από αυτούς. Έτσι λοιπόν, ο ξεχωριστός κένταυρος
αφιερώθηκε στη φύση και στους ανθρώπους. Η σπηλιά του στο Πήλιο είχε γίνει εργοστάσιο βοτάνων. Έφτιαχνε διάφορες συνταγές και το αγαπημένο του δέντρο ήταν φλαμουριά, με τα φύλλα της οποίας γιάτρευε τις πληγές των ανθρώπων. Ο Απόλλωνας έφερε στον Χήρωνα τον μικρό του γιο, τον Ασκληπιό, μιας και αυτός έχασε τη μητέρα του με άσχημο τρόπο. Ο Κένταυρος θεράπευσε τα ψυχικά τραύματα του παιδιού και αυτό δίπλα του έμαθε τα πάντα γύρω από τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων. Έτσι και έγινε ο πιο γνωστός σε όλους πατέρας της ιατρικής. Οι θεοί, όταν έμαθαν τις ικανότητες του Χήρωνα, έστελαν στο δρόμο του ανθρώπους που αυτός τους έκανε ήρωες. Ανάμεσά τους ήταν ο Ηρακλής, ο Οδυσσέας, ο Ιάσωνας και ο Αχιλλέας. Ο Πηλέας, πατέρας του Αχιλλέα, είχε μεγάλη φιλία με τον Χήρωνα, γιατί μια μέρα τον έσωσε από τους άγριους κένταυρους. Όταν γεννήθηκε ο Αχιλλέας, η μητέρα του, η Θέτιδα, προσπάθησε να τον κάνει αθάνατο, βάζοντας το σώμα του στη φωτιά. Όταν μια νύχτα ο Πηλέας είδε τη φοβερή αυτή πράξη, τρόμαξε και τράβηξε τον Αχιλλέα από τη φωτιά. Εξοργισμένη η Θέτιδα τους εγκατέλειψε και επέστρεψε στη θάλασσα, κοντά στις αδερφές της. Έτσι ο Αχιλλέας έμεινε χωρίς μητέρα και ο Χήρων ήταν η μόνη λύση. Θεράπευσε τα τραύματα που του άφησε η φωτιά και του έμαθε την πολεμική τέχνη. Ακούστηκε μάλιστα ότι κυνηγούσε αγριόχειρους από μικρή ηλικία. Τα χρόνια περνούσαν και ο Χήρων συνέχιζε να μοιράζει απλόχερα τις γνώσεις του και την καλοσύνη του. Αυτό προκάλεσε το θαυμασμό της Χαρικλός, μιας όμορφης Ναϊάδας. Οι Ναϊάδες ήταν νύμφες των πηγών και των λιμνών. Έγινε η γυναίκα του και μαζί έκαναν παιδιά που πήραν όλα τα χαρίσματά τους. Λέγεται ότι η κόρη του, η Οκυρώη, προφήτεψε ότι ο πατέρας της θα πέθαινε. Ο Χήρων δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έλεγε η κόρη του, μιας και ο ίδιος ήταν αθάνατος. Μια μέρα ακούστηκαν φωνές και ποδοβολητά έξω από τη σπηλιά του. Ο Χήρων, προς μεγάλη του έκπληξη, είδε τον μαθητή του, τον Ηρακλή, να κυνηγάει με το τόξο του γνωστούς κένταυρους. Η μάχη ήταν μεγάλη, μιας και οι κένταυροι φημίζονταν για την ταχύτητά τους και ο Ηρακλής για την ευστοχία του. Μέσα στην ένταση, ένα βέλος του Ηρακλή πληγώνει κατά λάθος τον Χήρωνα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε. Ούτε ο ίδιος ο Χήρωνας. Τα βέλη του Ηρακλή ήταν ποτισμένα με το αίμα της Λερναίας Ύδρας, του τέρατος με τα 9 κεφάλια, που είχε αίμα γεμάτο θανατηφόρο δηλητήριο. Ο Χήρωνας ζήτησε βοήθεια και ο Ηρακλής έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τον αγαπημένο του δάσκαλο. Ο πόνος ήταν τόσο μεγάλος που δεν σταματούσε ποτέ. Οι μέρες περνούσαν και ο θεραπευτής Κένταυρος δεν μπορούσε να θεραπεύσει τον εαυτό του. Τα δάκρυά του και το κλάμα του έφεραν θλίψη μεγάλη στους θεούς. Βασανισμένος, είχε κλειστεί στη σπηλιά του. Η αθανασία του ήταν πλέον το μαρτύριό του. Η πληγή δεν έκλεινε ποτέ
και ο πόνος ατελείωτος. Ζήτησα από τον Δία να του αφαιρέσει την Αθανασία για να βρει επιτέλους τη Γαλήνη. Αυτό έφτασε στα αυτιά του Προμηθέα, του Τιτάνα που έδωσε στους ανθρώπους τη φωτιά. Ο Προμηθέας είχε καταδικαστεί σε αιώνια φυλάκιση και αιώνιο βασανιστήριο, έως ότου κάποιος θεός να γίνει διάδοχός του, να αναλάβει τους βασάνους του και να κατέβει στο σκοτεινό Άδη. Έτσι και έγινε. Ο Δίας απάλλαξε τον Χείρονα από το μαρτύριό του, μια για πάντα. Δεν βρέθηκε όμως τον Άδη, αλλά στα αστέρια, όπου συνεχίζει να φωτίζει και να θεραπεύει τις ψυχές των ανθρώπων.